Εμείς αποτυπώσαμε την πραγματικότητα με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν επιρρύψαμε ευθύνες σε κανέναν. Δεν μιλήσαμε για κακοδιαχείριση, απλά οριοθετήσαμε την αφετηρία μας. Όμως φαίνεται πως κάποιοι ενοχλούνται από την αποτύπωση της πραγματικότητας. Αυτά υποστήριξε συνέντευξη τύπου που έδωσε το μεσημέρι ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος, απαντώντας τα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην νομάρχης Φώτης Αλεξάκος. Μιλά για χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί το 2003, δηλαδή πριν 8 χρόνια, ενώ είναι γνωστό ότι από τον περασμένο Μάιο οι δημόσιες επενδύσεις μειώνονται κάθε τρίμηνο. Κάθε φορά δηλαδή που επικαιροποιείται το μνημόνιο, αφού δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται, είπε ο κ. Τσιάκος. Είναι απορίας άξιο πως ενώ περικόπτονται τα κονδύλια ακόμη και για μισθούς και συντάξεις, διατηρούνται αναλύωτα τα κονδύλια από το 2003, όπως ισχυρίζεται ο Φώτης Αλεξάκος. Οριοθετήσαμε την αφετηρία μας. Οφείλαμε να το κάνουμε βάσει σαφών οδηγιών από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον κύριο Ραγκούση. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν για κακοδιαχείριση, δεν κατηγορήσαμε κανέναν για ατασταλίες. Από εκεί και πέρα τα νούμερα μερικές φορές μιλούν από μόνα τους. Και θα ήθελα λοιπόν εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος αμφισβητεί τα αποτελέσματα αυτής της απογραφής? Υπάρχει κάποιος ο οποίος αμφισβητεί τη διαδικασία? Αν ναι, θα έπρεπε να έχει κάνει δηλώσεις εδώ και καιρό και να έχει αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει ότι μειώνεται η χρηματοδότηση προς την αιρετή περιφέρεια και στην τοπική αυτοδιοίκηση? Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι στην ουσία αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο έχει κηρύξει στάση πληρωμών? Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω ότι καλή είναι και η κριτική, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την αυτοκριτική. Και να σας πω εδώ ότι για ακόμη μια φορά ο κύριος Αλεξάκος θα διαψευστεί, όπως διαψεύστηκε και με τα νερά της λίμνης Πλαστήρα.